Την πραγματική αλήθεια δεν θα μας την πουν ποτέ. Πολλά του Ουκρανικού πολέμου είναι καλά κρυμμένα από το δυτικό κόσμο. Και ναι, κανένα ως φαίνεται από τα ναζιστικά γνωστά του τάγματα δεν σταμάτησε δράση. Εδώ υφίσταται ο ανεμοστρόβιλος. Πρώτη φορά το ακούτε, ε. Ναι, έχει 8 περίπου χρόνια ιστορία και βία. Κανάλια που πλέον δεν βλέπει ο δυτικός κόσμος και άλλα της Ανατολής παρουσίασαν τη φρίκη. Έχει το στρατηγείο του ανεμοστρόβιλος ακόμη σε τέος νηπιαγωγείο. Τα ακούσατε καλά? Νέο ναζιστικό μπουντρούμι βασανιστήριων στην Ουκρανία. Στο υπόγειο ενός σχολείου, Πριβόλγη, το πονημίου όνομα, χωρικοί που είχαν μαζευτεί από τους δρόμους, οδηγήθηκαν για ανάκριση, βασανισμό και ό,τι χειρότερο. Πολύ λίγοι επέστρεψαν τις αίθουσες του κάποτε σχολείου, όπου μάθαιναν γράμματα μικρά παιδιά, τις κατέλαβαν ναζιστές Ουκρανοί. Τα κινητά τηλέφωνα που ανακτήθηκαν από τους αυτοσχέδιους θαλάμους βασανιστήριων δείχνουν όρια, παντοειδή βία. Ο Μιουράτ Γκαζντίεφ του ρώσικου καναλιού Στροπιβόλγη πραγματοποιεί μια περιοδία φρίκης στα πρώην κεντρικά γραφεία του Τορνάντου. Παίρνει συνεντεύξεις από μερικούς από τους χωρικούς που έχουν τρομοκρατηθεί για πάρα πολύ καιρό. Φαίνονται εκεί κατακόμβες, θα τις έλεγα, και ό,τι άλλο δείτε, ερμηνεύστε το κι εσείς. Υπάρχουν και αγγλικοί υπότιτλοι. Εγώ λαμβάνω το δισιογραφικό αυτό τμήμα από το κανάλι No One Forgotten στο YouTube. Ο Ζελένσκι λοιπόν, προσφάτως, αντί να δώσει εξηγήσεις για τους χειριστές Ουκρανούς του Αντόνοφ, μας απειλούσε με κυρώσεις γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές μεταφέρουν φυσικό αέριο ή ό,τι άλλο από Ρωσία και την ενισχύουν, που το πράττουν νόμιμα. Και ο φίλος του, ο Ερντογκάν, που το ίδιο πράττει, αυτόν τον βαφτίζει ειρηνοποιό, διαμεσολαβητή για Ρωσία. Φρύτουμε και θέλουμε να κρυφτούμε από ντροπή με την ηγεσία Μητσοτάκη. 300 εκατομμύρια σε όπλα από Ελλάδα, δύσεις ζημιές για το κράτος μας, για χάρη του ανεδεστάτου Ζελένσκι. Τώρα είδατε που πάνε τα όπλα μας. Όλοι περίπου καταλάβατε. Κάποιοι μεταπολούν στη μαύρη αγορά και το είχα πει πρώτη-πρώτη. Και πλουτίζουν άλλοι τους παχυλούς τους λογαριασμούς, γεμίζουν. Παίνεται η χώρα εκεί, αλλά και εδώ πεινούν οι Έλληνες. Στη χώρα της ηλιθιότητας, αν σκεφτούμε τι λέει ο καθηγητής και σύμβουλος του Ερντογκάν, Μεσούτ Χακί Τσαζίν. Πως δεν υπάρχει πιο ηλίθιο έθνος στον κόσμο. Τι να ξέρει άραγε. Δείτε από το κανάλι τι έχω δανειστεί. Покруче. Под кайфом. И давай. Они... Та улица Донецкая. Там много людей, жителей. Вам есть, расскажут есть, да? все. О, спасибо. Ага. И они где жили? Они жили много. Ну и старые тут базировались. А последнее время тут Азов приезжал. Азов? Ну, точно вот, Азов. Сейчас посмотрите. Ну поделите. Их полупят, и отпускали. То есть они здесь в школе жили, да? Тут они, да, это у них был это, штаб тут. Располага. Да. И в 15-м году вот как раз они здесь Нет, обитали, они да? Они начали с 14-го. Еще в 14-м приехали, да? Да, они приехали в 14-м. А это... сейчас вот стояли... Вот Азов стоял перед... Нет, сначала какие-то другие стояли, потом Азов приехал, что мы тут все в шоке были. Спускаемся в подвал школы номер 32, где вот в 15-м году как раз дислоцировалась рота Торнадо. Вот
Вот здесь они пытали людей. Διακριμένες ειδήσεις που δεν θα ακούσετε πουθενά αλλού. Έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγραφείτε, κοινοποιήστε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία εδώ.